Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Ανασφάλιστοι εμφανίζονται πολλοί εργαζόμενοι με αποτέλεσμα να επισκέπτονται γιατρούς και να μην μπορούν να γράψουν συνταγές. Σε περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να πληρώσει από την τσέπη του το κόστος των φαρμάκων, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί στο γιατρό του δημοσίου προκειμένου να εξυπηρετηθεί, δηλαδή στο νοσοκομείο που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τους γιατρούς. Ανασφάλιστοι εμφανίζονται πολλοί εργαζόμενοι με αποτέλεσμα να επισκέπτονται γιατρούς και να μην μπορούν να γράψουν συνταγές. Σε περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να πληρώσει από την τσέπη του το κόστος των φαρμάκων, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε γιατρό του δημοσίου προκειμένου να εξυπηρετηθεί, δηλαδή στο νοσοκομείο που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με γιατρούς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ιατρών Σερών, Άγγελο Βάκαλο, που μίλησε στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, η κατάσταση αυτή εμφανίστηκε ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς για το θέμα ενημερώθηκε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης. Δόθηκαν παρατάσεις, αλλά από 1 Μαρτίου του 2022 πολλοί εργαζόμενοι φαίνονται ανασφάλιστοι. Όπως ξέρετε, ήδη τώρα δεν μπορεί να γράψει συνταγές σε ανασφάλιστος γιατρός ελεύθερος επαγγελματίας. Μόνο γιατροί από το δημόσιο, από το νοσοκομείο και από τα κέντρα υγείας. Ξαναπείτε το όμως αυτό, σας παρακαλώ, γιατί οι περισσότεροι φαινόμαστε ανασφάλιστοι σήμερα και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτοί που είναι ανασφάλιστοι, ναι, δεν μπορούν να γράψουν συνταγές παρά μόνο σε γιατρούς των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Και αυτό το κάνουν με το πρόσχημα να περιορίσουν τη φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σκληρό, ας πούμε πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έτυχε για κάποιο λόγο δυσκολία οικονομική, ας πούμε καθυστέρηση εισφορών λόγω κορονοϊού και λόγω όλων. Ακριβώς. Να χάσουν προσωρινά την ασφαλιστική τους ικανότητα, ενώ μέχρι τώρα την είχαν, γιατί ήταν συνεπείς επαγγελματίες και πλήρωναν τις εισφορές τους, αγρότες, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και οι άνεργοι εργάτες, ναι, και κανείς δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό. Γιατί δεν το ξέρουν οι περισσότεροι γιατροί ότι είναι ανασφάλιστοι. Περιμένουν εμάς να διαμαρτυρηθούμε, γιατί πού είναι τα συνδικάτα, τα σωματεία των εργατών, των αγροτών. Για το ίδιο θέμα μιλάει στην ίδια εκπομπή και ο φοροτεχνικός Στελόγης Βενέτης, που αναγνωρίζει το πρόβλημα και τονίζει ότι είναι θέμα του ΚΕΑΟ και στους ελέγχους που πραγματοποιεί επομένως έως τις 22 Μαρτίου που θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος χαριτολογώντας, τονίζει ότι δεν θα πρέπει να αρρωστήσουμε. Τώρα, εδώ μέσα στο 2021 έχουμε και κάποια παρατράγουδα. Ποια είναι αυτά τα παρατράγουδα? Ότι ενώ έχουμε ανθρώπους, συμπολίτες μας, που έχουν πληρωμένες τις φορές, μας τις δείχνουν ότι είναι κατατεθειμένες στην τράπεζα, είτε γιατί τις κατέθεσαν μια μέρα πιο μπροστά, είτε για κάποιον άλλον λόγο, που ήδη πριν μια εβδομάδα το οικονομικό επιμελητήριο με μια αντιπροσωπεία πήγε, βρήκε το Χατζηδάκη και το έχει θέσει το θέμα και είπε ότι θα επιληφθεί αυτό το θέμα τους και θα λυθεί, απλά θέλει τον χρόνο του. Φαίνονται ότι είναι ανασφάλιστοι. Αυτό το θέμα πότε θα λυθεί? Αυτό το θέμα θα λυθεί μέχρι τις 22 αυτού το μήνα. Έτσι έβγαλε η δελτίο τύπου. Μέχρι τις 22 να μην αρρωστήσετε. Δεν θα αρρωστήσετε μέχρι τις 22. Τι σας ζητάμε δηλαδή? Στα Λευκά ντύθηκαν αρκετές περιοχές και στο νομό Σερών, χωρίς ωστόσο να χιονίσει μέσα στην πόλη. Ευτυχώς δεν δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα, ενώ το χιόνι έφτασε μέχρι και τη θάλασσα, αφού λευκό τοπίο αντίκρισαν οι κάτοικοι στο Σταυρό και την Ασπροβάλτα. Στα άσπρα ντύθηκαν περιοχές του Δήμου Αμφίπολης. Στην πρώτη, οι κάτοικοι το πρωί αντίκρισαν λευκό τοπίο. Πολύ ήταν το χιόνι και στο Δήμο Βυσαλτίας. Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βυσαλτίας ανακοινώθηκε ότι στο επαρχιακό δίκτυο Χουμνικού Σοχού είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες. Χιόνια όμως είχαν και οι παραθαλάσσιες περιοχές. Στην Ασπροβάλτα και συγκεκριμένα στην Πλατεία χιόνιζε από νωρίς το πρωί σήμερα. Στο Σταυρό οι παιδικές χαρές και οι αυλές των σπιτιών είναι γεμάτες χιόνι. Στα άσπρα ντύθηκαν όλες οι γειτονιές στο Σταυρό, χωρίς ευτυχώς να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, χαμηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο στη Βόρεια Ελλάδα. Συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg παραχώρησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στο σχέδιο 6 σημείων, το οποίο εισηγήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επιστολή του στην πρόεδρο της Κομισιόν, προκειμένου να μπει ένα φρένο στις τιμές του φυσικού αερίου στις αγορές. Συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg παραχώρησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο σχέδιο 6 σημείων, το οποίο εισηγήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επιστολή του στην πρόεδρο της Κομισιόν,
Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, προκειμένου να μπει ένα φρένο στις τιμές του φυσικού αερίου στις αγορές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι αγορές φυσικού αερίου δεν αντανακλούν πλέον την προσφορά και τη ζήτηση και γι' αυτό εξέφρασε την πεποίθησή του ότι πρέπει να παρεύουμε δραστικότερα για να αποφύγουμε ακραίες διακυμάνσεις των τιμών. Είναι μια τολμηρή πρόταση, παραδέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι θα εξεταστεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά αύριο στις Βερσαλίες. Είναι σαφές, τόνισε, ότι δεν λειτουργεί πλέον κατάλληλα και μπαίνει το ερώτημα για να κάνουμε πιο δραστική παρέμβαση ώστε ουσιαστικά να επέλθει μια νέα ισορροπία και να αποφύγουμε τις υπερβολικές δοκιμάσεις που δεν έχουν να κάνουν με τα βασικά δεδομένα. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά της πρότασής μου στην Κομισιόν. Είναι μια τολμηρή πρόταση, καταλαβαίνω, αλλά τουλάχιστον θέτει την ουσία του προβλήματος στην πραγματική του διάσταση, ανέφερε σημειώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα το συζητήσουν αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ακραία κατάσταση, η οποία αντανακλάται στους λογαριασμούς ρεύματος που πληρώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση, όπως και άλλες ευρωπαϊκές, επιδοτεί τους λογαριασμούς. Οι ακραίες τιμές του αερίου σημειώνονται ενώ οι προμήθειες δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά. Γι' αυτό ο ίδιος, όπως είπε, προτείνει μια βραχυπρόθεσμη παρέμβαση στη δομή τιμολόγησης του φυσικού αερίου. Παράλληλα ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλες ιδέες στο τραπέζι, όπως από την Ισπανία, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος. Αυτό που εγώ υποστηρίζω είναι μια πανευρωπαϊκή λύση σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, συμπλήρωσε. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο χρειάζεται περισσότερο χρόνο από όσο διαθέτουμε, καθώς και ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για το ενδεχόμενο η Ρωσία να διακόψει τις εξαγωγές. Τηλεδιάσκεψη με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με εισηγητές τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιζικώστα, τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον συνάδελφό του της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τον Περιφερειάρχη Αττικής, σε τηλεδιάσκεψη όπου συζητήθηκαν εκτός από το ΕΣΠΕ 2021-2027 και τα θέματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Τηλεδιάσκεψη με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με εισηγητές τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν εκτός από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα θέματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, του Ταμείου Ανάκαψης και του Προσωπικού των Περιφερειών. Ειδικά για το ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020, η πρόοδος υλοποίησης των περιφερειακών προγραμμάτων κρίνεται ικανοποιητική, καθώς ο μέσος όρος δαπανών ανέρχεται σήμερα στο 72% έναντι ποσοστού απορρόφησης 25% τον Ιούλιο του 2019. Για την περίοδο 2021-2027, στα 13 περιφερειακά προγράμματα κατανέμονται αυξημένοι πόροι σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020, δηλαδή 8.066 εκατομμύρια ευρώ έναντι 5.980 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Το σχετικό νομοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ αναμένεται να εισαχθεί αύριο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και για ψήφιση στην Ολομέλεια την επόμενη Παρασκευή. Παράλληλα, από το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώθηκε η έκτακτη ενίσχυση ρευστότητας προς τις περιφέρειες για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους συνολικού ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ μέσω έκδοσης νέας συμπληρωματικής ΚΑΠ. Το ύψος της αντιστοιχεί σε μία πρόσθετη μηνιαία ΚΑΠ και έρχεται να προσθεθεί στην τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν οι περιφέρειες. Το ποσό αυτό πρόκειται να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις. 4 εκατομμύρια ευρώ εντός του Μαρτίου και 4 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τις αρχές Μαΐου. Συζητήθηκαν επίσης η ενίσχυση των περιφερειών σε ανθρώπινο δυναμικό και οι αναπτυξιακές δυνατότητες που δίνουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση έργων εχμής που βελτιώνουν την πράξη στην καθημερινότητα των πολιτών. Στην τηλεδιάσκεψη μετήχαν από πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, ο Υπουργός Εκστρατείας Άκης Κέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Θεόδωρος Κυλακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Κάλκος, η Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού Βιβί Χαραλαμπογιάννη, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογιώργης και ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών Νίκος Μαντζούφας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνομιλήσουμε με τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου, τον κύριο Μακάριο, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, διότι αύριο έρχεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Μηταράκης, στις Σέρρες και θα έχει συνάντηση και με τον Σεβασμιότατο, αλλά υπήρχε ήδη και μια επικοινωνία μεταξύ τους. Περισσότερα θα πούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ήδη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, ο κύριος Μακάριος. Καλησπέρα, Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Καλησπέρα κύριε Καπιτάνια, καλή σειρά του Κωστή, να είστε καλά και εσείς και οι δεθεατές σας. Είχατε λοιπόν μια επικοινωνία με τον κύριο Μηταράκη για το θέμα των προσφύγων που έρχονται από την Ουκρανία. Μάλιστα. Και διαθέσατε... Εγώ θεώρησα σκόπιμο από την αρχή της κρίσης και βλέποντας τις ροές να αφεύγουν προς την Ευρώπη, να κάνω μια επιστολή και να διαθέσω τις εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως, δηλαδή το οικοτροφείο που έχουμε, πρώτον, και δεύτερον, τις κατασκηνώσεις, στη διάθεση του Υπουργείου να τις χρησιμοποιήσει αν τυχόν έχει πάρα πολύ μεγάλο πλήθος μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή μας. Τι δυναμικότητας είναι? Το οικοτροφείο μας μπορεί να έχει 38 μονόκλινα δωμάτια, τα οποία μερικά γίνονται και δίκλινα, δηλαδή μέχρι και 50-60 άτομα μπορεί να καλύψει, όπως επίσης και κατασκηνώσεις άνετα και 150, αλλά για καλύτερη διευκόλυνση και πιο άνετες συνθήκες, εμείς λέμε 100. Θέσατε επομένως στη διάθεση του Υπουργείου τα οικείματα αυτά. Τι σας απάντησε ο Υπουργός? Φαντάζομαι πως είναι θετική η ανταπόκριση. Θα έρθει αύριο στο γραφείο, θα συζητήσουμε και για αυτό το θέμα, φαντάζομαι. Ναι. Επειδή αυτοί προετοιμάζουν τη δομή που είχαν για τους μετανάστες στο κλειδί, ναι. Είναι ήδη έτοιμη και έχει φιλοξενήσει και κάποιους προς καιρόν, για μια νύχτα, για μια μέρα, και φεύγουν για πιο κάτω ναι, εκεί είναι πρόσκαιρη η φιλοξενία στο κλειδί. Ναι, είναι πρόσκαιρη, αυτό βλέπω. Θα δούμε, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν, γιατί και ο Δήμαρχος Συντικής διαθέτει το οικοτροφείο που έχουν δίπλα στην εκκλησία της Ευαγγελιστρίας. Εκείνο έχει μια καλή δυναμικότητα και είναι και λειτουργία, όπως και, και τους χώρους της στέγης που είναι στα κάτω πορόγια. Ναι, βλέπουμε ότι η περιοχή εκεί, ο Δήμος Συντικής, έχει επιδείξει μια ευαισθησία και μια ανθρωπιά. Κοιτάξτε, είμαστε η περιοχή, ο Δήμος, η Μητρόπολη, η οποία συνορεύει με την Βουλγαρία. Ο Προμαχώνας είναι το κέντρο εισόδου στην Ελλάδα. Από εδώ έρχονται οι περισσότεροι πρόσφυγες για να ίσως κατεβούν πιο κάτω στους συγγενείς τους, στους γνωστούς τους. Και αν κάποιοι στο μέλλον που ίσως αυξηθούν περισσότερο οι ροές αυτές, δεν θα έχουν κάπου να μείνουν, πρέπει οι άνθρωποι κάπου προς καιρόν έστω να τους φιλοξενήσουμε για να δούμε τι θα γίνει και αυτοί να δουν τι θα κάνουν. Σεβασμιότατε, πώς βλέπετε εσείς αυτόν τον πόλεμο και κυρίως πώς βλέπετε δύο λαοί ομόδοξοι... Κοιτάξτε, ένας πόλεμος είναι πάντα σκληρός και έχει σκληρό πρόσωπο και για αυτούς που έχουν το πάνω χέρι και για αυτούς που έχουν το κάτω χέρι, δυστυχώς. Και οι καταστροφές, από ό,τι βλέπουμε και στις ειδήσεις της τηλεοράσης, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τώρα δεν μπορεί ένας λαός, είναι τόσα εκατομμύρια, να ξεσπιτώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να έχει 2,5 εκατομμύρια μέσα σε ελάχιστες μέρες πρόσφυγες. Είναι μια τραγική κατάσταση και μάλιστα μέσα στο χειμώνα. Γιατί οι βόρειες περιοχές είναι ακόμη δυσκολότερος ο χειμώνας. Αφού εμείς έχουμε τόσο κρύο αυτές τις μέρες, φανταστείτε τι γίνεται προς τα πάνω. Και χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, χωρίς κλινοσκεπάσματα, ρούχα, αυτά που είναι απαραίτητα σε κάθε άνθρωπο, χωρίς να πλένονται οι άνθρωποι. Και βλέπουμε είναι κάτι το φοβερό. Δηλαδή το βλέπει κανείς και μερικές σκηνές είναι ιδιαίτερα τραγικές. Είδα μάλιστα στο διαδίκτυο κάποιες φωτογραφίες που στέλνουν κάποιοι. Είναι κάτι το δηλαδή ασύλληπτο στο μυαλό του. Ναι, οι εικόνες που βλέπουμε είναι πολύ σκληρές. Μάλιστα χθες που βομβάρδισαν και ένα νοσοκομείο. Έστω και αν είναι για λίγους άνθρωποι. Δηλαδή είναι λίγοι αυτοί που
που υφίστανται, δηλαδή οι εικόνες είναι μερικών ανθρώπων, γιατί είναι και πολλοί άλλοι που δεν τις έχουν τις εικόνες. Αλλά και ένας άνθρωπος να υποφέρει είναι πρόβλημα για όλους μας. Ναι. Εκτιμάτε, Σεβασμιότατε, ότι θα λήξει το επόμενο διάστημα κάπως ομαλά αυτή η περίπτωση? Πρέπει να ανησυχούμε για κάτι? Ναι, δεν το βλέπω. Εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα, γιατί όλη αυτή η αναστάτωση, δεν ξέρω αν γίνεται και από συμφέροντα οικονομικά ή ενεργειακά. Δεν ξέρει κανείς τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Έχετε πάντως μια ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση? Γενικότερα, γιατί είναι η Ρουμανία, είναι η Βουλγαρία, είμαστε εμείς, είναι η Τουρκία, είναι τα συμφέροντα, είναι οι διεκδικήσεις από παλαιά. Και πολλές φορές όλα αυτά να μου κλέβονται με τέτοιες καταστάσεις που φέρνουν στην επικαιρότητα, στο προσκήνιο, τις βλέψεις των γειτόνων μας, των λαών που είναι δίπλα μας, για τα δικά μας και αυτά που έχουμε, τα προνόμια. Η Εκκλησία, Σεβασμιότατε, εκεί και στη Ρωσία αλλά και στην Ουκρανία, τι θέση έχει πάρει, γνωρίζετε, κάνει κάποιες προσπάθειες να επέλθει η ειρήνη? Δεν είδα κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε τον Πατριάρχη της Ρωσίας, ούτε και στην Ουκρανία. Καλά, η Ουκρανία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι και δικασμένη εκκλησιαστικά και δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση που δεν μπορούν και αυτοί ήδη να περιθάλψουν το ποιμνιό τους. Οι Ρώσοι, βέβαια, βλέπω, πρέπει να συντάσσονται με τον Πούτιν. Οπότε ας ελπίσουμε όλοι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση αυτή πριν ξεφύγει. Να πιτανεύσει λίγο η λογική, λίγο και το συνέστημα ακόμη. Γιατί είναι θέματα ειρήνης, είναι θέματα ασφάλειας, είναι θέματα να ζουν οι λαοί ειρηνικά, μέσα σε δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σήμερα, το 2022, είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια φαινόμενα? Δυστυχώς τα συμφέροντα Σεβασμιότατε είναι μεγάλα των κρατών και αντιλαμβάνεστε. Μάλλον από ό,τι φαίνεται. Ναι. Είναι το πετρέλαιο, είναι το αέριο, είναι όλα αυτά τα ενεργειακά που ταλανίζουν τον κόσμο. Βλέπετε, η ακρίβεια πήγε. Εμείς δεν ζούμε τις συνέπειες αυτού του πολέμου. Οικονομικά, ναι, τις ζούμε. Οικονομικά, μα γι' αυτό λέω. Ναι. Όπως υποφέρουν τόσοι άλλοι, υποφέρουν και οι δικοί μας. Εμείς δεν κοιτάξαμε ποτέ για τους Έλληνες τι περνάνε στα σπιτικά τους, στο κρύο, στη φτώχεια, στην ανεργία. Ναι, μπορεί να μην πέφτουν βόμβες επάνω μας, αλλά οικονομικά είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Πέφτουν αλλιώς οι βόμβες. Είναι διαφορετικές. Είναι οικονομικές. Βέβαια. Αύριο τι ώρα έχετε ραντεβού με τον κύριο Μηταράκη? 1 η ώρα το μεσημέρι μου έχουν δώσει. Θα σας επισκεφθεί. Επίσκεψη, ναι. Στο γραφείο. Καλό Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Χαρικά πολύ, κύριε Καπετάνιο. Να είστε πάντα καλά και να έχετε υγεία. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Είμαστε εκεί όταν η ζωή αρχίζει, όταν η ζωή αλλάζει, όταν η ζωή προχωράει, όταν η ζωή δοκιμάζεται. Είμαστε εκεί στην κάθε μέρα σου, φροντίζοντας κάθε προϊόν μας να αγγίζει το δέρμα σου με μέγιστη ασφάλεια. Με αυστηρή επιλογή φιλικών υλικών για το δέρμα σου, με πιστοποιήσεις των προϊόντων μας, με σεβασμό σε σένα. Όχι μόνο τώρα, από πάντα και για κάθε νέα μέρα. Μέγα, αξεπέραστη προϊοντική ασφάλεια με ελληνική υπογραφή. Τις γυναίκες πρωταγωνίστριες στην πανδημία τίμησε η Ένωση Γυναικών Σερών για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Η πρόεδρος της ΕΓΕ μίλησε για τις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των γυναικών, αλλά και τη δύναμη που βρίσκουν οι γυναίκες στο να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Η Ένωση Γυναικών Σερών, στο πνεύμα συνέργειας και αλληλεγγύης για το έτος 2022, αναπτύσσει συνεργασίες και τίμησε φέτος φορείς στον τομέα εθελοντισμού σε μια πετυχημένη εκδήλωση το βράδυ της Τρίτης. Συγκεκριμένα την ημέρα της γυναίκας, η ΕΓΕ τίμησε στις Σέρες γυναίκες που πρωτοστάτησαν στην πανδημία. Συγκεκριμένα βράβευσε τη Σοφρονία Αντωνιάδη, νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, Άννα Στεριανού, νοσηλεύτρια στο ΚΑΜΕΑ και ΠΕΠ Σερών και Μαρία Θεοδωρίδου, πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού Σερών. Από την κυρία Σοφρονία την Αντωνιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να βγούμε και μια φωτογραφία από αυτό το υπέροχο κορίτσι και θα πω και τους λόγους σήμερα που βραβεύονται. Χρύσα,
Ωραία. Ωραία. Θέλω να πω το σκεπτικό. Σήμερα είναι η κυρία Γκότση, είναι η κυρία Μητρούδη, είναι η Χρύσα, είναι η Ντίνα, είναι η Ελένη, είναι οι κυρίες οι οποίες είναι συνταξιούχες, ήταν οι κυρίες που ήταν στην πρώτη γραμμή. Αντίστοιχα εδώ είναι κάποιες κυρίες από το ΚΕΠΕΠ και από το ΚΑΜΕΑ. Στο πρόσωπό τους, στο πρόσωπο και της Νίας και της Άννας, βραβεύουμε όλες αυτές τις κυρίες. Αφιερωμένη στη γυναίκα, είναι μέρα συγκίνησης, ημέρα χαράς αλλά και ευθύνης. Αυτή είναι η παρακαταθήκη που πήραμε και από την προηγούμενη διοικούσα της ΕΓΕ. Τα πικρά να τα κάνουμε γλυκά και να συνεχίζουμε με αισιοδοξία. Η εκδήλωσή μας είναι αφιερωμένες στις συμπολίτησές μας, που είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα, στις γυναίκες που δούλεψαν στον τομέα της υγείας, στις γυναίκες που είναι στον Ερυθρό Σταυρό, που έχουμε μια συνέργεια και ευελπιστούμε σε μια ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία εν ώψη των δύσκολων ημερών που έρχονται με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Στο πρόσωπό τους η ΕΓΕ τίμησε όλες τις συναδέλφους τους που κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα και στη μάχη κατά της ασθένειας. Βραβεύουμε τρεις συμπολίτησές μας. Είναι η Άννα Ιστεριανού, είναι η Σοφρονία Αντωνιάδου και η Μαρία Θεοδωρίδου, η πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού. Είναι οι γυναίκες που από το υστέρημα των δυνάμεών τους, αλλά από το υπερίσσημα της καρδιάς τους, μπήκαν μπροστά, έγιναν η μάνα, η αδελφή, η σύντροφος του κάθε ασθενούς που δεν είχε ένα χέρι για να πάρει μια δύναμη. Αυτό λοιπόν η γυναίκα, η νοσηλεύτρια που τη χειροκροτήσαμε στην αρχή και μετά τη λησμονήσαμε, σήμερα εμείς θέλουμε να της αποδώσουμε μια τιμή. Κοντά σε αυτήν σίγουρα και ο νοσηλευτής ήταν αυτός ο οποίος συμπαραστάθηκε. Και όπως είπα και προηγουμένως, χέρι-χέρι θέλουμε τον σύντροφο, σύμμαχο, ώστε να κατακτήσουμε περισσότερα πράγματα. Είναι μια μέρα συγκίνησης, πολύ μεγάλης, γιατί μετά από 2 χρόνια όχι μόνο πανδημίας, αλλά και άλλων συνθήκων, ξαναβρίσκουμε το νήμα από την αρχή. Οι γυναίκες, το νέο ΔΣ, όπου είναι νεαρά κορίτσια αλλά και οι βετεράνοι, πήραν το νήμα, είναι συμπαραστάτες, είναι αλληλέγγυες και πραγματικά ξεκινήσαμε κάτι σημαντικό. Έγιναν εκλογές τον Οκτώβριο. Στην συνέχεια είχαμε δράσεις για τα Χριστούγεννα, ακολουθούν για το Πάσχα και αυτή μας η εκδήλωση είναι μια υπενθύμηση σε όσους θέλουμε να συνδράμουν μαζί μας, μαζεύοντας τρόφιμα, νοσηλευτικό υλικό, αλλά και ακόμα και με ένα απλό χαμόγελο τη δύναμή τους, να κάνουμε κάτι μεγαλειώδες μαζί με το υπέροχο γυναικείο σεραϊκό δυναμικό. Η πρόεδρος της ΕΓΕ Σερών μίλησε για τις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των γυναικών, αλλά και τη δύναμη που βρίσκουν οι γυναίκες να κάνουν το καλύτερο. Γυναίκες βρίσκουμε πάντα τη δύναμη μέσα μας. Όλες, και θα το δείτε, και οι γυναίκες που έρχονται σήμερα εδώ πέρα, πάντοτε ερχόμαστε με την ψυχή στο στόμα. Όμως είναι αυτή η μαγεία που κάνει τις γυναίκες, η ευλογία για να είμαστε ακριβείς, που βρίσκουν μέσα στην ψυχή τους ένα υστέρημα δυνάμεων για να το προσφέρουν. Και εκεί βρίσκουμε τη χαρά. Στην ευθύνη βρίσκουμε τη χαρά και η χαρά είναι η ευθύνη πολλές φορές. Υπάρχουν χώρες όπου η γυναίκα πωλείται και αγοράζεται, δεν έχει λόγο και είναι κλεισμένη στο σπίτι χωρίς οικονομικούς πόρους και ανήμπορη να αντιδράσει. Δυστυχώς αυτές οι νοοτροπίες σχετίζονται πολλές φορές και με μια ακραία θρησκευτική αντίληψη για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Εκεί πώς μπορεί να υπάρξει τρόπος παρέμβασης ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις γυναίκες? Σήμερα που υπάρχει ένας οικουμενικός πολιτισμός και έχουν αναμειχθεί συνήθειες, έθιμα και δραστηριότητες ανθρώπων από πολλά διαφορετικά μετερίζια, επαναξετάζουμε κάποιες συνήθειες οι οποίες θα έπρεπε να μπουν οριστικά στο παρελθόν. Η ΕΓΕ έχει επιστημονική ομάδα και εδώ και στην Αθήνα που μελετά τον επαναπροσδιορισμό τέτοιων συμπεριφορών που στην πραγματικά είναι κακοποιητικών και προσβάλλουν αλλά και θίγουν θα βάναυσα τη γυναίκα σήμερα. Οι γυναίκες είναι μπροστάρισες και μπροστοφυλακοί σε ό,τι αφορά την ευθύνη, όμως στα κέντρα δομής της εξουσίας πάντοτε έχουν το δεύτερο ρόλο. Δεν είναι μόνο ότι δεν λαμβάνουν εξουσία, αλλά υφίστανται και την καταπίεση και τη διάκριση από αυτούς που την κατέχουν. Δυστυχώς, στον εργασιακό, τον κοινωνικό και τον ευρύτερο τομέα, οι γυναίκες δεν την χάνουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Σήμερα υπάρχει μία έρευνα που μας δείχνει ξεκάθαρα ότι από την πανδημία έχει τρωθεί περισσότερο το γυναικείο δυναμικό σε όλους τους τομείς, και σε άποψη ψυχικής αλλά και από άποψη
της υγείας και της εργασίας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στην άτυπη σύνοδο κορυφής που διεξάγεται στην Γαλλία, για να μας δώσει το στίγμα τι θα συζητήσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από το Παρίσι, κύριε Καπετάνια. Λοιπόν, άτυπη σύνοδος κορυφής των ηγετών κρατών, θα συζητηθούν διάφορα θέματα. Φαντάζομαι όμως ότι το βλέμμα θα είναι περισσότερο στραμμένο στην Ουκρανία. Πράγματι έτσι είναι. Γνωρίζετε ότι συνεχίζεται δυστυχώς το ρωσικό σφυροκόπημα μετά την εισβολή εναντίον της Ουκρανίας και βλέπουμε θλιβερές εικόνες. Επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ τον αποτροπιασμό μου από την εικόνα που είδαμε χθες από το βομβαρδισμό ενός μαιευτηρίου στη Μαριούπολη. Πράγματι, οι εικόνες ήταν σκληρές. Βεβαίως, είναι θλιβερό να βλέπεις να βομβαρδίζονται νοσοκομεία που υπάρχουν μέσα έγκυοι γυναίκες και μικρά βρέφη, κύριε Καπετάνη. Για να μην θυμίσω ότι σε αυτά τα νοσοκομεία στη Μαριούπολη γεννιούνται και Έλληνες ομογενείς μας, γεννιούνται παιδιά Ελλήνων. 100.000 ομογενείς έχουμε εκεί, κύριε Χατζηβασιλείου. Θα μπορούσαν ανάμεσα στα θύματα της χθεσινής επιδρομής να είναι και Ελληνόπουλα. Και αυτό από μόνο του δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και ταυτόχρονα τεράστια αγανάκτηση. Τώρα εδώ αντιλαμβάνεστε ότι πρώτο θέμα είναι η Ουκρανία. Τώρα πριν πάτε σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω την άποψή σας και την εμπειρία σας. Αυτό το χτύπημα των Ρώσων στο εμεευτήριο έγινε κατά λάθος, έγινε σκεμμένα, είχαν πράγματι πληροφορίες ότι ήταν άδειο από πολίτες και είχαν μέσα στρατεύματα. Η εκτίμησή σας ποια είναι? Δεν μπορείς να ξέρεις ποια είναι η πραγματικότητα, αλλά να σας πω κάτι. Ένας εχέφρον δεν θα μπορούσε ποτέ να βομβαρδίσει ένα νοσοκομείο, ακόμα και αν ήξερε ότι μέσα ίσως κρύβονται κάποιοι στρατιωτικοί ή κάποιοι άλλοι αξιωματικοί. Είναι το λιγότερο άρρωστη ιδέα να βομβαρδίζει ένα μευτήριο, στο οποίο σίγουρα υπάρχουν και νεογέννητα βρέφη. Μπορεί να δημιουργηθεί κανείς, ένας πατέρας, μια μητέρα που μας ακούει σήμερα, να συνέβαινε κάτι τέτοιο τη στιγμή που είχε γεννηθεί το παιδί του μέσα σε ένα νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα είναι κυριολεκτικά εγκλήματα πολέμου. Και εύχομαι να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες σε αυτόν τον πόλεμο, όπως εύχομαι να μην ξαναδούμε και άλλες εικόνες καταστροφής, διότι ο πόνος στην Ουκρανία σήμερα είναι δυστυχώς αβάσατος, κύριε Καπετάνια. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Πάμε λοιπόν στην Σύνοδο Κορυφής. Τι θα συζητηθεί και τι έχετε υπόψη ότι μπορεί να περιλαμβάνει η ατζέντα για το θέμα αυτό? Πρώτα απ' όλα έχουμε μπροστά μας δύο γεμάτες μέρες. Είναι και σήμερα και αύριο η Σύνοδος αυτή. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ξέρετε ότι στο επίκεντρο είναι οι κυρώσεις, οι νέες εναντίον της Ρωσίας, για τις οποίες γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Πρωθυπουργός με μια ρεαλιστική προσέγγιση έχει τοποθετηθεί ότι δεν είμαστε σε αυτή τη στιγμή έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μια φάση εμπάργου εναντίον του ρωσικού αερίου. Σαφώς το σενάριο το οποίο η Ευρώπη επεξεργάζεται είναι να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο, αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνει μια στιγμή στην άλλη και δεν μπορεί να γίνει οπωσδήποτε σήμερα και αύριο. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, αυτή καθ' αυτή η εξάτω έχει καταθέσει αίτηση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαιρετίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάει με ταχεία διαδικασία. Μπορεί να γίνει όμως αυτό, διότι υπάρχουν χώρες που αντιδρούν σε αυτήν την ταχεία διαδικασία. Κοιτάξτε, η θέση της Ελλάδας είναι ότι σαφώς χαιρετίζουμε και στηρίζουμε την Ουκρανική επιλογή για έναν ευρωπαϊκό δρόμο. Θέλουμε και εμείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει μια ταχεία πρώτη γνωμοδότηση, αλλά σαφώς η διαδικασία ένταξε μια δυναμική διαδικασία την οποία δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε σε καμία περίπτωση, κύριε Καπετάνια. Μια διαδικασία δύσκολη και μια διαδικασία η οποία έχει πολλά στάδια εναρμόνισης. Άρα δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει σε χρόνο ρεκόρ, καταλαβαίνετε. Ναι. Αλλά στηρίζουμε τη διαδικασία αυτή, να μην παρεξηγηθούμε. Την στηρίζουμε απερίφραστα την Ουκρανική πορεία προς την Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε, να αντιπροτείνουμε μέχρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία που θα πάρει χρόνο μια στενότερη σχέση της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τη συμμετοχή της σε μια σειρά από προγράμματα όπως είναι το Erasmus, σε προγράμματα εκπαιδευτικά, σε προγράμματα χρηματοδοτικά, γιατί όχι και τη συμμετοχή της Ουκρανικής ηγεσίας σε πιθανές συνόδους ευρωπαϊκών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εκεί που θα συναντιούνται οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορούσε να καλύπτει και η Ουκρανική ηγεσία
κατά περιόδους. Τώρα, βέβαια, το ερώτημα είναι ποια Ουκρανία και ποια Ουκρανική ηγεσία, διότι δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο τι μπορεί να ξημερώσει εκεί. Μα ξέρετε κάτι, η Ουκρανία σήμερα έχει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, κύριε Καπετάνιο, την οποία από ό,τι φαίνεται δεν θα την έχει μόνο η Ρωσία. Δεν ξέρουμε αν θα την έχει αύριο όμως, έτσι όπως είναι το γεγονός. Άκουσα την κυρία Ζαχάροβα εχθές να λέει ότι δεν επιθυμεί η Ρωσία τελικώς στην αλλαγή της κρονικής κυβέρνησης. Αλλά ξέρετε κάτι, το ζήτημα είναι ότι η Ουκρανία σήμερα έχει δεχθεί μια απροκάλυπτη εισβολή. Και δεν δικαιολογείται ένας πόλεμος με κανέναν τρόπο. Και δυστυχώς για τη Ρωσία, ό,τι και να συμβεί στο τέλος, ακόμα και αν κερδίσει το πόλεμο, ηθικά και γεωπολιτικά θα έχει χάσει, θα έχει τυφεί. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές μετράει και η εικόνα, όχι μόνο το αποτέλεσμα. Και στην εικόνα η Ρωσία έχει χάσει παταγωδώς, είναι η αλήθεια, τα επιχειρήματά της. Ένα άλλο κομμάτι που μας απασχολεί είναι η ενέργεια, κύριε Καπετάνια, μια και οι συμπολίτες μας σηκώνουν ένα δυσβάσταχτο βάρος με την ενεργειακή κρίση που ζούμε. Ο Πρωθυπουργός έχει καταθέσει μια λεπτομερή πρόταση 6 σημείων που εστιάζει στην επιβολή πλαφών τιμών, πλαφών κέρδους και πλαφών στο ημερήσιο όριο ανόδου της χονδρικής τιμής αερίου και ρεύματος. Δηλαδή, για να το πω έτσι πιο ξεκάθαρα, σαν να έχουμε ένα limit up στο χρηματιστήριο, να μην μπορεί δηλαδή η τιμή της ενέργειας να ανέβει πάνω από ένα όριο. Να έχει, για παράδειγμα, 10% ημερήσιο όριο διακύμανσης, 5%. Ένα συμφωνημένο ποσοστό, τέλος πάντων. Πάντως, στις τελευταίες δύο μέρες φαίνεται μια αποκλιμάκωση στις τιμές και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε όσο συνεχίζουν οι συνομιλίες στη Λευκορωσία. Είχαμε και μια συνομιλία σήμερα των δύο υπέξ Ουκρανίας και Ρωσίας στην Ατάλεια, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Είδατε ότι η τουρκική μεσολάβηση δεν έβγαλε τελικώς καπνό. Μπορεί να μην έβγαλε αποτέλεσμα, αλλά πολλοί επικροτούν την Τουρκία για αυτή την πρωτοβουλία και το γεγονός ότι μπόρεσε και έφερε τους δύο υπουργούς εξωτερικών στο δικό της έδαφος και αναρωτιούνται γιατί δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς. Να σας πω το ερώτημα αυτό είναι εύλογο, αλλά έχει μια πολύ εύκολη απάντηση. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η Τουρκία είναι θετικό τοπίο αυτό που πέτυχε, δεν μπορούμε να το υποβαθμίσουμε και ειλικρινά θα ευχόμουν να πετύχει η διαμεσολάβηση αυτή, μπας και τελειώνει ο πόλεμος, κύριε Καπετάνια. Όμως το ότι δεν πέτυχε αποδεικνύει αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η Τουρκία έχει μηδενική αξιοπιστία. Μετά τις παλινοδίες της σε διάφορα μέτωπα εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία δύο χρόνια, η Τουρκία σήμερα δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής για κανέναν. Στο δεύτερο ερώτημά σας, γιατί δεν έκανε η Ελλάδα. Πήγανε όμως, πήγανε στην Τουρκία. Πήγανε, αλλά το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν ήρθε. Με ρωτήσατε όμως κάτι πολύ σοβαρό. Γιατί δεν έκανε η Ελλάδα μια τέτοια πρωτοβουλία. Ναι. Σωστά. Ναι. Η απάντηση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Δεν υπήρχε περίπτωση και δεν υπάρχει περίπτωση η Ρωσία σήμερα, ο Πούτιν, να έδινε τη δυνατότητα σε Ευρωπαίο ηγέτη να λύσει την κρίση ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία. Για λόγους τάκτ, για λόγους συμβολικούς και για λόγους πολιτικούς. Επειδή η Ευρώπη έχει ορθώσει ένα τείχος δημοκρατίας απέναντι στην απαράδεκτη ρωσική εισβολή, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να δεχόταν η Ρωσία να μπει να γίνει μέρος μιας λύσης δυτικής επινόησης, ευρωπαϊκής επινόησης. Ναι, αλλά δεν θα εξαρτώνταν από την Ελλάδα άμα θα λυθεί το θέμα. Μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων πλευρών είναι το ζήτημα τώρα. Σε ποιο έδαφος θα γίνει, πολύ, μάλλον κύριε, περισσότερο λίγο, διπλωματικό, είναι παρά επί της ουσίας. Αυτό λέω. Με συγχωρείτε, πριν από λίγο μου είπατε και συμφωνήσετε και εσείς ότι είναι σημαντικό ότι ναι, διπλωματικά αυτό. Εάν ερχόταν στην Ελλάδα, θα ήταν σαν να αναγνωρίζει ο κύριος Πούτιν σήμερα στην Ελλάδα έναν πολύ σημαντικό φίλο ή εταίρο που μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Πώς θα γίνει αυτό όταν η Δύση ορθώς και η Ελλάδα μαζί αντιδρούν στη ρωσική εισβολή? Είναι οξύμορο, σας το λέω. Ναι, αλλά και η δεν Τουρκία μέλος εύκολο. Του ΝΑΤΟ είναι. Η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Καπετάνια, και δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Μην μπερδευόμαστε. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μήπως οι κυρώσεις... Είναι μια αμυντική συμμαχία. Ένα λεπτό. Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Το ΝΑΤΟ δεν είναι οικονομική ένωση και δεν μπορεί να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις. Οικονομικές κυρώσεις επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στέλνει όμως τα Μπαϊρακτάρ η Τουρκία στην Ουκρανία και τα οποία, ελέγχεται τα οποία και κρίνεται καταστρέφουν τα ρώσικα τάγκ. Κρίνεται γι' αυτό η Τουρκία.
και θα κρίνεται όταν χρειαστεί, γιατί είναι μια χώρα η οποία παίζει το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου. Γι' αυτό σας είπα ότι η αξιοπιστία της στα μάτια του δυτικού κόσμου είναι σήμερα μηδενική. Διότι η Τουρκία έχει διαδραματίσει έναν πονηρό ρόλο. Έκλεισε τα στενά τελευταία στιγμή, του Βοσπόρου εννοώ, πούλησε στο μεσοδιάστημα αμυντικό υλικό και Μπαϊρακτάρ στον Ουκρανικό στρατό και προσπαθεί να τα βρει και με τις δύο πλευρές. Δεν γίνεται έτσι όμως η διπλωματία, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και στο φινάλε η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν μπορεί να αγνοεί παραβιάσεις του κράτους δικαίου σαν αυτές που κάνει σήμερα η Ρωσία εναντίον μιας κυρίαρχης χώρας. Η Τουρκία απέχει πάρα πολύ από το να είναι μια δημοκρατική πολιτεία, μια πολιτεία με ευρωπαϊκά στάνταρ, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να συγκρίνουν τη δημοκρατική παράδοση και τη σοβαρότητα της Ελλάδας με την Τουρκία. Πάντως ήταν λίγο τραγελαφικό. Μια Τουρκία η οποία καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή σχεδόν τη μισή Κύπρο, να καλεί μια άλλη χώρα που επιτίθεται σε μια άλλη χώρα για να συζητήσουν μεταξύ τους. Δηλαδή... Μα γι' αυτό σας είπα. Και μάλιστα για να ξαναγυρίσουμε και στην εισβολή τη ρωσική, δεν έχει μεγάλη διαφορά από τον Ατήλα του 1974. Εμείς δε στον ελληνισμό που έχουμε πληρώσει με φόρο αίματος αυτές τις πολιτικές της Τουρκίας, είδαμε στη Ρωσία, στην Ουκρανία, να έχουμε ένα νέο ρωσικό Ατήλα σήμερα. Γιατί αυτό έγινε στην Ουκρανία. Μία εισβολή σε τρίτη χώρα. Όπου βέβαια η Τουρκία τότε ατιμόρυτη την έβγαλε και συνεχίζει και την βγάζει για αυτό το θέμα. Και μάλιστα, κοιτάξτε κύριε Καπετάνια, εμείς μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Όταν το 1974 έγινε η εισβολή στην Κύπρο, μακάρι να υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε και μακάρι να ήταν και η Ελλάδα μέλος της Ευρώπης τότε. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Είναι γεγονός. Υπήρχε το ΝΑΤΟ. Δυστυχώς. Ορίστε. Υπήρχε το ΝΑΤΟ που ήμασταν μέλη και οι δύο. Υπήρχε το ΝΑΤΟ. Ήμασταν μέλη και οι δύο. Ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά αντιλαμβάνεστε εκείνη τη στιγμή, το 1974, η ιστορία ήταν πολύ παχιά. Το θυμόσαστε. Είχαμε βγει από μια δικτατορία. Η αστάθεια στην περιοχή ήταν πολύ μεγάλη και προφανώς οι ισχυροί του κόσμου δεν θέλησαν να ποντάρουν σε έναν γενικευμένο ελληνοτουρκικό πόλεμο, ο οποίος σίγουρα και εκείνος με τη σειρά του θα έφερε την καταστροφή. Αλλά αυτά είναι στην ιστορία την οποία όμως εμείς δεν ξεχνάμε ποτέ και δεν σταματάμε ποτέ να τιμούμε ούτε τους νεκρούς μας στην Κύπρο, ούτε τους αγνοωμένους μας. Και αυτό είναι ένα κεφάλαιο μαύρο το οποίο οι Έλληνες το κουβαλάνε πολύ καλά στην καρδιά τους και καλά κάνουν, κύριε Καπετάνιο. Λοιπόν, θα δούμε τι θα βγάλει τώρα η Σύνοδος Κορυφής στις δύο αυτές ημέρες που θα συνεδριάζουν εκεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Κύριε Χατζηβασιλείου, πριν σας αποχαιρετήσουμε, πείτε μας και δύο λόγια, γιατί γνωρίζω ότι θα πάτε και στην Ουάσιγκτον εκεί, σε ένα συνέδριο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πράγματι, αύριο θα αναχωρήσω από το Παρίσι για την Ουάσιγκτον. Υπάρχει ένα εξαιρετικό συνέδριο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και την ορίστε. Σε ένα αεροπλάνο είστε συνέχεια. Πάντοτε, αλλά ξέρετε ότι ο προορισμός στο τέλος είναι οι Σέρες. Για να μην ξεχνιόμαστε. Αν και δεν έχουμε αεροδρόμιο. Εντάξει. Όχι, αλλά ευτυχώς έχουμε κοντά μας τη Θεσσαλονίκη. Αστειεύομαι. Υπάρχει ένα εξαιρετικά σημαντικό συνέδριο στην Ουάσιγκτον αναφορικά με την Ανατολική Μεσόγειο και την Νότια Ανατολική Ευρώπη, όπου θα συζητήσουμε για την πορεία των πραγμάτων στην περιοχή μας, ιδίως μέσα από το πρίσμα του πολέμου στην Ουκρανία, που αντιλαμβάνεστε αλλάζει πάρα πολλές ισορροπίες στην ευρύτερη γειτονιά. Και μάλιστα στο ίδιο συνέδριο θα έχω τη χαρά να συναντήσω και τον Αμερικανό γερουσιαστή και φίλο, τον Ρόμπερτ Μενέντες, ο οποίος διακρίνεται για τα φιλοελληνικά του αισθήματα και για την ιδιαίτερη γνώση και αγάπη που έχει για την περιοχή της Ελλάδας, της Κύπρου και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία έτσι σύσφυξη των σχέσεων και με Αμερικανούς πολιτικούς, με Αμερικανούς γερουσιαστές, με Αμερικανούς βουλευτές, η οποία είναι πάντοτε χρήσιμη, ιδίως αυτή τη στιγμή που έχουμε πάρα πολλά διπλωματικά θέματα που μας αφορούν ανοιχτά. Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ, γεια σας. Καλό βράδυ και σε εσάς. Έξω, έξω, διώξτε, 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 όχι. Ήθελα να ξέρω, αυτά τα ποδόσφαιρα δεν τελειώνουν ποτέ. Κάτσε τώρα, γιατί η άμυνα μπάζει από παντού. Και με το παράθυρο που μπάζει από παντού, τι θα γίνει κύριε 4-4-2. Ξέρεις πόσο κάνουν τα καινούργια κουφώματα. Φάουλ, φάουλ. Εσύ είσαι φάουλ, που δεν ξέρεις το πρόγραμμα νέο εξοικονομώ. Πρόγραμμα Νέο Εξοικονομώ. Αναβάθμισε το σπίτι σου, μείωσε το λογαριασμό σου, εξοικονόμησε ενέργεια.
Χάρισε ένα βιώσιμο μέλλον στο μεγαλύτερο σπίτι σου. Στον πλανήτη. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μα καλά δεν το βλέπει το φσάι! Πάρ' τον και πες του να πάει στο ΒΑΡ. Ξυκονομώ. Εκστρατεία βοήθειας για τους ανθρώπους στην Ουκρανία ξεκίνησε από την ανθρώπινη αλυσίδα των Σούπερ Μάρκετ Κάνζας. Ήδη, μάλιστα, το πρώτο φορτίο έχει αποσταλεί, ενώ όσοι πολίτες επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν να προσέρχονται στα κατατόπους καταστήματα όπου υπάρχουν τα καλάθια με την ειδική σήμανση. Ανταποκρινόμενοι στην παγκόσμια ανάγκη και στις δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από το ξέσπασμα του πολέμου, τα σούπερ μάρκετ της ανθρώπινης αλυσίδας Κάντζας για μία ακόμη φορά στέκονται αρρωγός προκειμένου να ανακουφιστούν άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη. Για τον λόγο αυτό, συγκεντρώνουν ανθρωπιστική βοήθεια για να αποσταλεί στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνίας, Λιάννα Κάντζα, το πρώτο φορτίο βοήθειας έχει ήδη αποσταλεί, καθώς η δράση γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Σερών. Ανταποκρινόμενοι στην κατάσταση έτσι αυτή την παγκόσμια, αποφασίσαμε και εμείς να ξεκινήσουμε τη δική μας εκστρατεία βοήθειας για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ουκρανία και χρειάζονται αυτή τη στιγμή τη βοήθειά μας. Έχουμε ξεκινήσει, ήδη έχουμε συλλέξει το πρώτο φορτίο το οποίο έχει φύγει, βρίσκεται καθοδόν. Η δράση γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Σερών. Εμείς κάνουμε τη συλλογή των προϊόντων και από εκεί και πέρα σε συνεργασία με το Δήμο ξεκινάει και φεύγει από εδώ προς τα εκεί. Έτσι λοιπόν, οι πολίτες που επιθυμούν να συνδράμουν για το σκοπό αυτό μπορούν στα ειδικά καλάθια που έχουν προσταθεί στα καταστήματα των σούπερ μάρκετ να συνεισφέρουν τα αγαθά που επιθυμούν και να ενισχύσουν την εκστρατεία βοήθειας για τους ανθρώπους στην Ουκρανία. Κάναμε τη σκέψη πως πιθανόν να υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι στην πόλη μας, οι οποίοι θα θέλαν να βοηθήσουν, αλλά ίσως να μην γνωρίζουν το πού και το πώς. Οπότε θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε ότι πλέον όλα τα καταστήματά μας αποτελούν σημείο διαλογής για προϊόντα, έτσι, αγαθά πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους εκεί πέρα. Θα τα βρείτε συνήθως στην είσοδο του καταστήματος. Υπάρχει ένα καλάθι, στο οποίο υπάρχει και η επισήμανση εκστρατεία βοήθειας για τους συνανθρώπους μας στην Ουκρανία. Εκεί ο καθένας από εσάς μπορεί να τοποθετήσει ό,τι θεωρεί και κρίνει ο ίδιος ότι θα βοηθούσε στην προκειμένη περίπτωση. Κάθε μέρα φροντίζουμε να φέρνουμε τις πιο ποιοτικές επιλογές για κάθε στιγμή. Μέχρι την Τετάρτη στα Κάντζας. Ευλογημένο νηστίσιμο σε φέτες 200 γραμμαρίων, μόνο 1,85. Παριζάκι 300 γραμμαρίων από τις μικρές φάρμες Σερών, μόνο 91 λεπτά. Μορταδέλα ή πάριζα σε φέτες το διαλεγμένο, μόνο 77 λεπτά. Ντιρόλο Classic το κιλό, μόνο 8,21. Μερέντα ενός κιλού, μόνο 4,50. Βλαδίκα κρασί ροζέ ξηρό, 750 ml, 1+1 δώρο, μόνο 6,93. Και μόνο Πέμπτη έως Σάββατο, Μας ανάμεικτος νομπός ελληνικός, το κιλό μόνο 5,50. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, ανακαλύψτε τα προϊόντα του φυλαδίου μας, αλλά και πολλές ακόμα ελκυστικές προσφορές και προνόμια. Supermarket Kansas. Όπως και αν ψωνίζετε, μόνο εδώ κερδίζετε. Κάλεσμα στους αγρότες απευθύνει ο Δήμος της Βυσσαλτίας. Η Δημοτική Αρχή καλεί τους αγρότες του Δήμου να μην αναποθέτουν ανεξέλεγκτα σε διάσπαρτα σημεία αγροτικών περιοχών τις άδειες συσκευασίες των φυτοφαρμάκων. Κάλεσμα στους αγρότες απευθύνει ο Δήμος Βυσσαλτίας. Η Δημοτική Αρχή καλεί όλους τους αγρότες του Δήμου να μην αναποθέτουν ανεξέλεγκτα σε διάσπαρτα σημεία αγροτικών περιοχών τις άδειες συσκευασίες φυτοφαρμάκων. Τα απόβλητα των φυτοφαρμάκων είναι από τα πλέον επικίνδυνα, γι' αυτό οι κενές συσκευασίες δεν πρέπει να καταλήγουν οπουδήποτε ανεξέλεγκτα. Η Δημοτική Αρχή έχει τοποθετήσει στις υδροληψίες ειδικούς σάκους, ώστε οι αγρότες να τοποθετούν εκεί τα επικίνδυνα απόβλητα. Όταν γεμίσουν οι σάκοι τις κενές συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, θα παραλάβει εξειδικευμένη εταιρεία η οποία τις συσκευάζει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα σχετικά πρωτόκολλα. Στόχος όλων των προσπαθειών μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και του μέλλοντός μας. Καλούμε όλους τους αγρότες να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Δήμου Βυσσαλτίας Αργύρης Χατζημάρκος. Ο αριθμός των δανειοληπτών που έχουν ανάγκη προστασίας από τους πληστηριασμούς είναι πολύ μεγαλύτερος από τις 3.000 που έχουν ήδη ανακοινωθεί, σύμφωνα με τον δικηγόρο Γιάννη Γιάνσκιο, ο οποίος και μίλησε στην εκπομπή κάθε μεσημέρι και την Ελένη Μωραϊτή. Η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία πληστηριασμού 3.000 ακινήτων, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτους δανειολήπτες.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο Γιάννη Γιάντσιο, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη, ο αριθμός των δανειοληπτών που έχουν ανάγκη προστασίας είναι πολύ μεγαλύτερος, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν τα οικονομικά κριτήρια. Μέσα σε όλο αυτό το κυκαιώνα, ναι. Ήδη η κυβέρνηση διαισθάνεται άσχημες καταστάσεις και είπε να προβεί σε ένα νομοσχέδιο για τα ευάλωτα νοικοκυριά, για την προστασία κατά κάποιο τρόπο της πρώτης κατοικίας. Ωραία. Μια ανατελεία, γιατί είπατε δύο βασικές λέξεις. Ευάλωτα νοικοκυριά, ποια είναι αυτά? Αυτά υπολογίζονται βάσει τα έσοδά τους και την ακίνητη περιουσία τους. Ή τέλος πάντων την περιουσία τους γενικώς. Να φανταστείτε ότι μιλάνε για 3.000. Ψίχουλα. 3.000 ευάλωτα νοικοκυριά στην Ελλάδα? Μόνο για 3.000 μιλάνε. Ναι. Αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες. Ωραία. Ξέρετε, 3.000 δεν είναι τίποτα. Μόνο στις Σέρες έχω 2.000 εγώ, που ξέρω. Ξέρετε, μήπως δεν είναι στα ευάλωτα νοικοκυριά, γιατί μπορεί να έχουν ένα σπίτι στις Σέρες και ένα σπίτι στο χωριό και φαίνεται ότι έχουν αμάν την περιουσία, επομένως πω τώρα πώς να τους ονομάσουν ευάλωτα νοικοκυριά. Μήπως... Κοιτάξτε, αυτό που παίζει ρόλο είναι να μην έχεις πάνω από 21.000 ευρώ έσοδα οικογενειακά. Ναι. Κάτω από 21.000. Κάτω από 21 και μετά. Αυτοί θεωρούνται ευάλωτες ομάδες, ναι. Και να μην περνάει τις 180.000 αντικειμενική αξία. Τότε κύριε Γιάννης, και πώς μου τα βγάζετε 3.000 πανελλαδικά? Δηλαδή είναι... Τι? Αυτό είναι που και εμένα και πολλούς μας προβληματίζει, διότι λέει μόνο 3.000. Δηλαδή τι θα γίνει? Άραγε τα μέτρα τα σημερινά που σας έχω αναφέρει δεν θα είναι αυτά, θα είναι πολύ χειρότερα. Άρα θα δεν το είναι κατεβάσουν... τα 21 χιλιάρικα και τα 180 αντικειμενική τα κριτήρια. Σήμερα είναι αυτά. Δεν είναι όμως, δηλαδή δεν μπορεί, δεν πάει, δεν βγαίνει ο λογαριασμός έτσι όπως μου τα λέτε. Μα γι' αυτό σας είπα, εγώ ξέρω στις Σέρες 2.000 τουλάχιστον που πληρώνουν αυτές τις προϋποθέσεις άνετα. Στο πτωχευτικό κώδικα, ο κύριος Γιάντζιος αναφέρει πως έχουν γίνει πάνω από 55.000 αιτήσεις και έχουν περάσει στην οριστικοποίηση οι 29.000 από αυτές. Με το νομοσχέδιο να παρέχει κάλυψη μόνο στις 3.000. Ο πτωχευτικός κώδικας, ναι. Που λέει ότι θα πρέπει να είναι... να μπορούν να προστατευτούν και οι ευάλωτες ομάδες μέσα, ναι. Έχουν γίνει αιτήσεις πάνω από 55.000 και έχουν περάσει ως θεωριστικοποίηση γύρω στις 29. Επομένως τι μιλάμε τώρα, τι λέμε, πτωχευτικός κώδικας 29.000, ναι. Αλλά μη στηρίζουμε μόνο τις 3 από αυτές, ναι. Άρα καλώς μιλάμε για ακραία φτώχεια. Ναι. Βεβαίως, και έρχεται και μας λέει μόνο 3.000. Κάτι δεν πάει καλά με τα νούμερα, ε! Κάτι δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Μα κάνεις το, ξέρετε, κάνεις που κάνεις το νομοσχέδιο. Κάνε το, αφού βλέπεις ότι στενάζει. Όταν ξεπερνάει, φτάνουμε στα 2 ευρώ τη βενζίνα. Όταν η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη. Όταν η ενέργεια και εγώ δεν ξέρω πού θα πάει. Όταν τα τρόφιμα αυξάνονται. Όταν. Και έχεις να μην μπορείς να πληρώσεις και το δάνειό σου, γιατί τώρα έχουμε άλλη γενιά κόκκινων δανείων που δημιουργείται. Άλλη γενιά που δημιουργείται. Δηλαδή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο πολίτης με όλα αυτά. Και έρχεσαι και λες μόνο 3.000. Το κάνεις που το κάνεις. Κάνε το σωστά, ρε παιδί μου. Ενώ στη συνέχεια ο κύριος Γιάντζιος αναφέρθηκε στα φανς και στα καλά κουρέματα. Έχουμε αυτά τα φανς. Τα οποία φανς τι κάνουν εδώ? Κάνουν το εξής απλό πράγμα. Τα έχουν πάρει μπίρμπαρα. 3 και 5% τα καταναλωτικά και οι πιστωτικές κάρτες, μέχρι 15% τα στεγαστικά. Mm-hmm. Όταν δεν έχουν ακίνητο προσημειωμένο, ναι. Δεν έχουν υποθήκη δηλαδή, κάνουν κάτι και καλά κουρέματα. Ναι. Μπορούμε να δούμε, ας πούμε σήμερα εγώ μια ιστορία η οποία ήταν 9.500 με 1.200 την κλείνει. Ναι. Καλά κουρέματα. Αν όμως έχεις προσημείωση, δεν κάνουν τίποτα πίσω. Μέχρι το τέλος κυνηγάνε. Λοιπόν, και αυτοί τα πήρανε σε ποσά απίστευτα χαμηλά.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.